Καλησπέρα αδέρφια. Σήμερα θα σας δείξω πόσο εύκολα και απλά μπορούμε να φτιάξουμε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Η πρώτη κίνηση που κάνουμε είναι να ανοίξουμε το computer και να πάμε στη σελίδα zinoradio.com. Enter. Εδώ όπως είμαστε, κάτω με τα cookies, πατάμε το Create Station για δημιουργία σταθμού. Βάζουμε όνομα, επίθετο, email, κωδικό, sign up. Τώρα μας λέει πως μας έχει στείλει τον κωδικό στο email, άρα πρέπει να πάμε στο email μας. Ωραία. Παίρνουμε τον κωδικό. Περικόλληση. Verify email. Τώρα, αναλόγως με το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλουμε να φτιάξουμε, άρα συμπληρώνουμε company name, όνομα εταιρείας. Μπορούμε να ανεβάσουμε και μια φωτογραφία από εδώ. Έτοιμη και φωτογραφία. Και πατάμε Next. Ο ραδιοφωνικός σταθμός. Πώς θέλουμε να λέγεται ο ραδιοφωνικός σταθμός? Ας φέρουμε ένα παράδειγμα. Ράδιο Αιγής. Θα έχει ειδήσεις, talk και πάνω από 50. Συμφωνώ. Θα ανεβάσω και μία φωτογραφία. Open. Complete registration. Εδώ μας λέει πως πιθανότητα θα τα θέλει στα αγγλικά, άρα θα το στα αγγλικά ραδιο is, και αργότερα θα το βάλουμε εδώ πέρα στα ελληνικά για να μας φαίνεται κάπως πιο ωραία βάσει αυτό που έχουμε. Ωραία. Η πρώτη κίνηση που θα κάνουμε τώρα είναι να πάμε στο Auto DJ και να ανεβάσουμε τραγουδάκια και τις εκπομπές μας. Upload audio, close, όλα, open. Θα δούμε εδώ πέρα πως μόλις το ανεβάσουμε τέρμα πάνω πως κάνει ένα-ένα τραγουδάκι και τα ανεβάζει. Ωραία, γίνεται το pending, εδώ και το τελευταίο, έτοιμα. Ωραία, λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε τα τραγουδάκια, όπως από εδώ. Ooh, is this really the end, or is it a new beginning, a new reality? Ωραία. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να του πατήσουμε Save and Restart Playlist. Με το που το πατήσουμε αυτό, ο σταθμός μας ξεκινάει και εκπέμπει το ίντερνετ. Εάν πάμε στα Tools, αυτή εδώ πέρα είναι η σελίδα του σταθμού. Που θα ακούσουμε εδώ πέρα το τι παίζει ο σταθμός μας. Ωραία, άρα παίζει ο σταθμός μας. Η επόμενη κίνηση είναι να πάμε στα Media Players. Media Players. Θα πάμε στα Widget. Και εδώ στα widgets έχει small, medium, large, custom, που εδώ πέρα του βάζουμε εμείς σε ποιο μέγεθος το θέλουμε με τα πάνω κάτω. Ας βάλω το small. Μας δείχνει εδώ από κάτω, αυτό αλλάζει αναλόγως με ποιο παίρνουμε, αλλάζει και αυτό. Πατάμε ένα copy και η επόμενη κίνηση είναι να πάμε στο blogger. Ωραία. Και εδώ πέρα θα του προσθέσουμε προσθήκη gadget. Την προσθήκη gadget θα πάμε στο HTML JavaScript, θα του πατήσουμε ένα syn. Θα βάλουμε ένα τίτλο. Radio Aegis.
επικόλυση, αποθήκευση. Και είναι έτοιμο. Μόλις πατήσουμε το προβολή στο λογείο. Ναι, γιατί έχω δύο τώρα. Έχω το γνήσιο, το οποίο έχω τη μουσική και παίζει, και έχω το δεύτερο. Στο δεύτερο που μόλις έφτιαξα, μόλις του πατήσουμε το play. Direction for I am the lifesaver. Scooby-Doo I, Scooby-Doo we. Like a jazz player, I improvise wisely. Okay. Τώρα θα σταματήσω αυτό και θα πάω στο γνήσιο που έχω φτιάξει. Δυστυχώς έχουμε πολύ αυστηρά μέτρα. Και για τους νόμιμους πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο εννοώ, όχι μόνο για τους νόμιμους Έλληνες πολίτες. Το έτσι, οποίο όπως βλέπουμε εδώ πέρα έχει πρόγραμμα. Που μπορείς να πας αυτό χωρίς εδώ. Καρδιά. Και οι δικοί μας οι Έλληνες φύγανε μετά. Το πατάμε και μπορούμε να το κάνουμε share. Έγινε ύστερα από το Facebook. Να πάνε για εργασία. Και στο Twitter. Ήρθανε νόμιμα στη χώρα που πήγανε και ποτέ δεν πήγανε παράνομα. Θα πάω λιγάκι πίσω. Και να σβήσω το ένα. Okay. Save. Προβολή. Play. Σας από τη στιγμή που τους δίνονται η ηθαγένεια και βλέπουμε πόσο έχουν ριζωθεί και τόσο απλά. Απλώσει τα πλοκάμια. Δύναμη φως σε όλους. Και όλες...